Είναι το πέμπτο μάθημα για το θέμα της ευημερίας. Έχετε συμπληρώσει ένα χαρτί που σας είπα για να αξιολογήσετε την ευημερία σας στην σελίδα 14. Okay. Καταλάβατε πόσο πλούσιοι είσαστε. Okay. Αυτό θυμίστε μόνο το κοιτάξουμε μετά. Τώρα θα πάμε στην σελίδα 10 στα χαρτιά σας. Πόσοι κάνετε τακτικά το οραματισμό της ιδανικής πραγματικότητας. Σηκώστε χέρια. Okay. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της υλοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε. Γιατί το EFT κάνουμε για να αφαιρέσουμε τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να εμποδίσουν την πραγμάτωση. Την εξισορρόπηση την κάνουμε για να συντονιστούμε με αλήθειες που θα μας βοηθήσουν και να είμαστε καλά όπως είμαστε, αλλά και να έλκουμε ό,τι θέλουμε. Το ίδιο με το κώδικα, με το Ho'oponopono, όπως το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει δύο φορές, αν θυμάστε. Μία φορά για την κατάσταση και μία φορά για το άγχος μας για τα οικονομικά. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και ελπίζω να το κάνετε τακτικά. Αλλά για να πραγματοποιήσουμε αυτό που θέλουμε, χρειάζεται και τον οραματισμό. Όπου οραματίζεστε ότι ήδη έχετε την επιθυμητή σας πραγματικότητα. Και πολύ σημαντικό είναι το συναίσθημα, ότι το χαίρεστε, το απολαμβάνετε, νιώθετε ευγνωμοσύνη, χαρά που έχει γίνει αυτή η αλλαγή στην ζωή σας. Εντάξει. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για εμψυχωτικές ερωτήσεις και θα ξεκινήσουμε με τις εμψυχωτικές ερωτήσεις στην σελίδα 10. Η εμψυχωτική ερώτηση είναι μία μορφή επιβεβαίωσης που το θέτουμε όχι σαν επιβεβαίωση. Α? Τι? Δεν έχουμε διαβάσει την λίστα αυτή. Ναι, έχουμε. Στην σελίδα 10. Ναι. Okay. Αλλά δεν είχαμε κάνει την εξισορρόπηση με τις εμψυχωτικές ερωτήσεις. Okay, τότε θα το αξιοποιήσω με την ίδια μέθοδο για το επόμενο θέμα που είναι στην σελίδα 12. Σχετικά με την εργασία, την καριέρα, την αποσχόληση, αυτό που κάνουμε που είναι έργο, προσφορά αγάπης ή σκλαβιά. Κάποτε άκουσα κάποιον να πει κάτι που πραγματικά έμενε στο μυαλό μου. Και αυτό είναι ότι όταν κάποιος βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων γύρω του, όπως με αυτά τα ωραία αγγλικά, ας πούμε, οπωσδήποτε το σύμπαν θα τον δώσει αμοιβή γι' αυτό. Μπορεί να είναι σε μορφή χρήματα, μπορεί να είναι σε υγεία, μπορεί να είναι σε αγάπη, ότι υπάρχει ένα ολικό ταμείο, αν θέλετε, που ό,τι κάνουμε που βελτιώνει την ομορφιά, την υγεία, την ευτυχία, την ηρεμία, την άνεση των ανθρώπων, αυτό πάντα θα γυρίσει ενεργειακά προς εμάς θετικά. Και αυτό θεωρώ ότι όποιος πραγματικά θέλει να βιώσει ευτυχία και ευημερία, χρειάζεται να βρει τον τρόπο να χαίρεται αυτό που κάνει, να το κάνει από αγάπη. Εντάξει. Τώρα, εδώ θα μιλήσουμε για εργασία, αλλά μπορεί να μην είναι εργασία, μπορεί να είναι ευθύνες που έχουμε. Ευθύνες για το σπίτι, ευθύνες σε σχέση με τα παιδιά μας ή τους γονείς μας. Είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε με πληρωμή, είτε χωρίς πληρωμή, είτε έξω από το σπίτι, είτε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή αυτό που ο άνθρωπος κάνει με την ενέργειά του. Και είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής μας, αυτό που κάνουμε με την ενέργειά μας, να είναι κάτι που
ομορφαίνει και η δική μας ζωή και την ζωή των άλλων. Ας δούμε τι λέει εδώ. Η εργασία είναι το μέσον με τον οποίο η ψυχή εκφράζει την απεριόριστη θεϊκή της δυνατότητα εδώ στο γήινο επίπεδο. Όταν κάνουμε λοιπόν, ό,τι κάνουμε λοιπόν, μπορεί να είναι μια εκδήλωση αγάπης και του δημιουργικού δυναμικού που βρίσκεται μέσα μας, ή μπορεί να είναι μια μηχανική δυσάρεστη πράξη που εκτελούμε γιατί νιώθουμε αναγκασμένοι να το κάνουμε. Έτσι η εργασία μπορεί να είναι χαρά, μεράκι, δημιουργικότητα και προσφορά αγάπης, ή να είναι χωρίς χαρά μόνο για τα χρήματα που είναι μια μορφή σκλαβιάς. Εντάξει. Μιλάμε εδώ για την ικανότητά μας να βιώσουμε θετικά και ευχάριστα το κάθε παρόν. Κάθε αποσχόληση μέσα ή έξω από το σπίτι, με ή χωρίς αμοιβή, με άλλους ή και μόνοι μας. Γεννηθήκαμε να βιώσουμε αυτή το ευτυχισμένο παρόν με όλες αυτές τις στιγμές, είτε μιλάμε η εργασία στο γραφείο, έξω ή η εργασία στο σπίτι. Κάθε δευτερόλεπτο που είμαστε σε αντίσταση προς αυτό που κάνουμε, δεν το απολαμβάνουμε, τα κύτταρα μας όλο και όλο το νευρικό μας σύστημα βιώνει ένα στρες, το οποίο σταδιακά εμφανίζεται σαν ψυχοσωματικά προβλήματα και βέβαια δυσάρεστα συναισθήματα που πολύ πιθανό να επιδρούν στις σχέσεις και ακόμα στην οικονομική μας κατάσταση. Έχουμε δύο επιλογές. Να απελευθερωθούμε από τα βιώματα και πεπαιθήσεις που μας εμποδίζουν να απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε, ό,τι και να είναι, με ή χωρίς αμοιβή, ή να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι που αγαπάμε και χαιρόμαστε να κάνουμε, έχοντας τις συνέπειες της απόφυσής μας. Θέλω να πω ότι δυστυχώς, πραγματικά δυστυχώς, οι άνθρωποι έχουν ερμηνεύσει ότι ο λόγος ύπαρξής τους είναι η επιβίωση. Και στοχεύουν βασικά για την επιβίωση και την υπερκάλυψη της επιβίωσης. Οπότε δεν είναι καθόλου το λόγο για το οποίο εμείς σαν συνειδητότητα έχουμε προεκτείνει την συνειδητότητά μας σε αυτή την ηλική διάσταση. Είμαστε δημιουργοί. Η επιβίωση είναι μια παρενέργεια της δημιουργικής μας δύναμης. Δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, τι παρενέργεια συνήθως σημαίνει κάτι δυσάρεστο, αλλά είναι αποτέλεσμα. Είναι κρίμα μέσα στην ζωή μου να κάνω κάτι για να επιβιώσω. Είναι κρίμα. Το πρώτο ερώτημα είναι τι έχω να προσφέρω, τι έχω να δημιουργήσω. Και από εκεί και πέρα, συντονιζόμενος με την μοναδική δημιουργία, ο καθένας συντονιζόμενος με αυτό, είναι σίγουρο ότι θα καλύπτονται οι ανάγκες του. Είναι σίγουρο ότι θα έχει ό,τι χρειάζεται και για την επιβίωση, αλλά και για το έργο του. Ότι ας βάλουμε ένα άλλο στόχο πια. Ας φύγουμε από το στόχο το να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Ας φύγουμε από το στόχο του να έχουμε χρήματα. Ας βάλουμε το στόχο της δημιουργίας. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο πλαίσιο του ό,τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας και αν ο καθένας έχει εργασία αυτή τη στιγμή. Αλλά οποιαδήποτε εργασία μπορεί να γίνει με μεράκι, με αγάπη, με δημιουργικότητα, σκεφτόμενος άλλος τρόπος να εμπλουτίζω αυτό που κάνω, ή μπορεί να είναι κάτι μηχανικά που κάνω γιατί χρειάζομαι τα χρήματα. Αυτό ήταν πολύ ξεκάθαρο από τον Χριστό αυτό το μήνυμα. Τότε σας συστήνω αυτή την αλλαγή αντίληψης. Είμαι ένα δημιουργός, είμαι ένα θείο δημιουργός, είμαι εδώ να δημιουργήσω. Τι είναι αυτό που εγώ μπορώ μοναδικά με δικό μου συνδυασμό ικανοτήτων, σκέψεων, μεράκι και αγάπη να δημιουργήσω. Και είμαι σίγουρος από εκεί και πέρα ότι όλα θα δοθούν.
Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεπιθήσεις σχετικά με την εργασία και την καριέρα ή και οποιαδήποτε αποσχόληση χρόνου. Γιατί το να μεγαλώνω παιδιά είναι μια σημαντική αποσχόληση. Εντάξει, το να φροντίζω ένα σπίτι είναι μια σημαντική αποσχόληση. Δεν μιλάμε μόνο για αυτό που κάνουμε που μας δίνει χρήματα. Πρέπει να κάνουμε κάτι που δεν αγαπάμε για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν είναι κανένας που στο υποσυνείδητό του είτε έχει ακούσει αυτό είτε σκέφτεται μήπως υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι πρέπει να κάνω κάτι που δεν αγαπώ για να επιβιώσω. Okay. Αν αυτό λειτουργεί, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα διαμορφώσει μια αντίστοιχη πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε, ότι αν θέλετε να αλλάξετε αυτή η πεποίθηση, σκεφτείτε την αντίθετη θετική και βάλτε το στο κώδικα ή στην εξισορρόπηση. Αν δεν κάνω αυτά που δεν μου αρέσουν, δεν μπορώ να επιβιώσω και να έχω τις ανέσεις που χρειάζομαι. Αν λειτουργεί αυτό μέσα σας, θα θέλετε να απελευθερωθείτε. Είμαι αδικημένος ή αδικημένη στην εργασία μου. Πώς νιώθετε αδικημένοι? Νομίζω πολλοί άνθρωποι σήμερα νιώθουν πολύ αδικημένοι στην εργασία τους. Έχουν μειωθεί οι μισθοί, έχουν δημιουργεί διάφορες εμπόδια που εμποδίζει τον καθένα να έχει τα έσοδα που θα ήθελε να έχει. Μας παίρνουν και όλα τα λεφτά στην εφορία. Είναι μια εποχή που όντως είναι πολύ φυσικό να νιώθω αδικία. Αλλά όπως έχουμε πει, το αίσθημα της αδικίας θα έλκει περισσότερο από αυτό που με κάνει να νιώθω αδικία. Γιατί κάθε συνέστημα, κάθε αρνητικό συνέστημα λειτουργεί σαν μαγνήτη, εντάξει, για αυτό που νιώθω. Εντάξει. Δεν μου δίνουν τα χρήματα, την αξία και την συμπεριφορά που αξίζω και χρειάζομαι. Πώς νιώθετε αυτό, ότι δεν παίρνετε αυτό? Okay. Έχετε εδώ δύο μαθήματα. Ένα μάθημα είναι να ζητήσετε έτσι, αυτό που πιστεύετε ότι αξίζετε. Και δεύτερο, να είστε καλά με το αποτέλεσμα. Αυτά τα δύο πράγματα. Να συνεχίσετε να ζητήσετε με κάθε νόμιμο και ευγενικό τρόπο, αλλά από εκεί και πέρα, αν έχουμε κάνει επανειλημμένες προσπάθειες και δεν λέω να σταματήσετε ποτέ τις προσπάθειες, θα χρειαστούμε να συμφιλειωθούμε με όποιο αποτέλεσμα έχουμε. Υπάρχει πολύ χειρότερο στο πλανήτη. Πολύ, 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 πολύ χειρότερο στο πλανήτη. Εντάξει. Η δουλειά είναι ένα αναγκαίο κακό. Είναι κανένας που νιώθει αυτό. Ένα αναγκαίο κακό. Okay. Οπότε σκεφτείτε αυτό αν σας βοηθάει. Είναι έξυπνο να πληρώνομαι χωρίς να εργάζομαι. Όχι, okay. Αυτό είναι το σύνθημα του δημόσιου, παιδιά. Είναι το λέξον πριν από χρόνια, τώρα μπορεί, έχει αλλάξει, ότι δυστυχώς έξυπνο στα ελληνικά σημαίνει πονηρός. Δεν σημαίνει έξυπνο. Άλλο έξυπνο, άλλο πονηρός. Και θεωρείται έξυπνο ο άνθρωπος που μπορεί να πληρωθεί χωρίς να δώσει την ενέργειά του. Εντάξει. Και είναι ένα από τους παράγοντες, νομίζω, που έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει. Είμαι αδικημένος όταν εργάζομαι εγώ και οι άλλοι δεν εργάζονται με την ίδια συνέπεια. Πώς νιώθετε αυτό? Επειδή βάζω το ρόλο να του εργάζω όταν εργάζομαι, όταν παλιά, όχι τώρα. Τώρα δεν έχω μια εργασία. Ο Χριστός έχει πει μια παραβολή γι' αυτό. Και είναι στην σελίδα 14. Ναι, σελίδα. Τι έγινε? Α, δεν είναι στα χαρτιά αυτά, είναι στα άλλα χαρτιά για το άλλο σεμινάριο. Τι είχε πει ο Χριστός? Είπε ότι
Ένας άνθρωπος που έχει ένα κτήμα βγαίνει πρωί-πρωί, 6-7 η ώρα στην αγορά και προσλαμβάνει 5-6 εργάτες να έρθουν και να εργάζονται για αυτόν και συμφωνεί για το ποσό. Ότι θα δουλέψουν μέχρι τις 2 και θα πληρώνονται τόσο. Μετά από κάποιες ώρες περνάει από την πλατεία και βλέπω ότι υπάρχουν άλλοι εκεί που δεν έχουν δουλειά, τους προσλαμβάνει και κάνει μια συμφωνία με αυτούς. Πριν από 2 ώρες πριν τελειώνει, βλέπει και άλλους που δεν έχουν εργασία και φέρνει και αυτούς. Και κάνει την ίδια συμφωνία. Δίνει το ίδιο ποσό σε όλους. Και σε αυτούς που εργάστηκαν από πρωί-πρωί και αυτούς που εργάστηκαν μόνο 2 ώρες. Φυσικά παραπονιόταν αυτοί που ήταν περισσότερες ώρες. Και τους λέει, εμείς δεν έχουμε κάνει μία συμφωνία. Τι συνειάζει την συμφωνία κάνω με τις άλλες. Εμείς έχουμε κάνει, δέχτηκες ότι αυτή η συμφωνία που κάναμε εμείς είναι δίκαιο. Σου κάνω κακό αυτή τη στιγμή. Γιατί ασχολιέσαι με τι κάνω με τις άλλες. Και αυτό για μένα περιγράφει όλη την ζωή μας και τις συμφωνίες που έχουμε με το Θείο ή με το Σύμπαν λόγω του κάρμα, λόγω συμβάσης ψυχής. Και τίνουμε να νιώθουμε αδικημένοι και κρίνουμε ότι είμαστε αδικημένοι σε σχέση με άλλους. Συνήθως δεν νιώθουμε ενοχή επειδή εμείς έχουμε περισσότερο από τους άλλους, αλλά υπάρχει και αυτό. Και ότι η κάθε ψυχή έχει κάνει μια άλλη σύμβαση με το οικουμένο, με το οικουμενικό «ον» για το τι θα πάρει από την ζωή και δεν χρειάζεται να κοιτάμε τι συμβάσεις έχουν οι άλλοι. Αν θέλετε, με το Θείο. Αρκεί να εμείς να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάνει, ότι εμείς δεκτήκαμε αυτό. Εμείς δεκτήκαμε αυτές τις συνθήκες εργασίας. Τι συνθήκες κάνει ο άλλος, είναι δικό του θέμα. Πρέπει να αποφύγω ευθύνες, γιατί μπορεί να κινδυνεύω αν δεν γίνονται σωστά τα πράγματα. Ποιος προτιμά να μην έχει ευθύνες? Είστε εντάξει με ευθύνες? Okay. Αν αυτό είναι κάτι που σας εμποδίζει στην ζωή σας, μπορεί να θέλετε να το δουλέψετε. Καλύτερα να είμαι σαν τους άλλους για να μην με μισούν. Ότι πρέπει να είμαι σαν τους άλλους, ειδικά στον χώρο της εργασίας. Αν είμαι καλός στην εργασία μου, θα πάρω μια καλύτερη θέση. Έτσι είναι? Λογικό. Αν είμαι καλός στην εργασία μου, οι άλλοι θα με ζηλεύουν και θα θυμώσουν μαζί μου. Τώρα τι κάνω, αν έχω τις δύο πεπιθήσεις. Θέλω να είμαι καλός και να προχωράω, από την άλλη φοβάμαι το θυμό και την ζήλια των άλλων. Και υπάρχουν δύο πεπιθήσεις εδώ που συγκρούονται. Εντάξει. Το 10 από μόνο του, γιατί είναι αρνητικό? Δεν είναι αρνητικό. Ναι, αλλά όταν το συνδυάζουμε με το επόμενο. Ναι. Δεν έχει σημασία πόσο καλός είσαι, αλλά ποιον ξέρεις. Αυτό σιγά σιγά νομίζω αλλάζει. Σίγουρα ήταν, αλλά τώρα αλλάζει. Ήμουνα πάντα άτυχος στο χώρο της εργασίας. Κανείς που έχει αυτή την σκεπτομορφή. Αν είναι, θα θέλετε να το αλλάξετε. Πρέπει να είμαι καλύτερος από τους άλλους μόνο τότε αξίζω. Και άρα έχω μία τάση ανταγωνισμού. Κινδυνεύω από το κοτσομπολιό στο χώρο της εργασίας. Άλλος φόβος. Πρέπει να έχω άγχος για να είμαι αποδοτικός και για να πετύχω. Και πόσοι έχετε αυτό, ότι χρειάζεστε άγχος για να αποδώσετε. Άλλο να κοιμάσαι ο Θεός και άλλο να έχεις ένταση. Αυτό βέβαια είναι άγχος. Κοιτάξτε, το άγχος σημαίνει ότι νιώθω κίνδυνο. Το άγχος περιέχει το αίσθημα του κινδύνου. Κατάλαβες? Αγχώνομαι, νιώθω κάτι κλείνει μέσα μου. Και δεν χρειάζεται ούτε, όπως είπες, να κοιμάμαι όρθιος,
ούτε να έχω φόβο για το αποτέλεσμα, αν θα προλάβω, αν θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Χρειάζεται μία δημιουργικότητα, μία χαρά στην δημιουργία του τι κάνω, γιατί το άγχος δεν είναι ποτέ για την ποιότητα της προσπάθειας, είναι πάντα για το αποτέλεσμα. Κατάλαβες. Και αν έχω άγχος για το αποτέλεσμα, αυτό μάλλον θα μου μειώσει την συγκέντρωση στο παρόν και την ικανότητα να συγκεντρώνομαι σε αυτό που κάνω. Κατάλαβες. Εκτός και αν έχεις κάποιον που σε πιέζει όμως, οπότε των πραγμάτων. Άμα κάνεις αν σε πιέζει κάποιος, δηλαδή. Αυτό που ότι πιέζει κάποιος είναι οπωσδήποτε ένα ερέθισμα που μπορεί να αυξήσει το άγχος μας. Αλλά αν το επιτρέπουμε να αυξήσει το άγχος μας ή όχι, είναι δική μας δημιουργία. Δεν μπορεί ο άλλος να μας δημιουργήσει άγχος. Μπορεί να μας δώσει ένα ερέθισμα που πολύ φυσικά μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το άγχος μας. Αλλά η τελική λέξη έχουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας. Αν εμείς θα νιώθουμε άγχος ή όχι. Και είναι μια κοινή σκεπτομορφή ότι πρέπει να έχω άγχος για να αποδώσει. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Έχω δει ότι με ηρεμία μπορεί να κάνουμε τα ίδια και περισσότερα πράγματα και ότι το άγχος δημιουργεί μια έλλειψη συγκέντρωσης στο παρόν. Γιατί είμαι συγκεντρωμένος στο μέλλον, το τι θα γίνει. Ναι. Ναι. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η λέξη άγχος σημαίνει ότι έχω φόβο για το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει. Okay. Τότε πώς μπορεί ο φόβος για το αποτέλεσμα, είτε σε χρόνο, αν θα προλάβω στην ώρα, ή αν το αποτέλεσμα, υπάρχουν δύο μορφές άγχος. Εντάξει, άγχος για το χρόνο, αν θα προλάβουμε. Διότι αν εγώ είμαι στην κίνηση και στο αυτοκίνητο και υπάρχουν μπροστά μου αυτοκίνητα και το άγχος που έχω για το γεγονός ότι πιθανόν θα αργήσω με κάνει να φτάνω πιο γρήγορα. Okay. Ό,τι και να είναι. Θέλει εγκρήγορση. Ναι. Λιγάκι, ξέρω ότι είχε να κάνει με τα όρια μου, δηλαδή ξέρω ότι ναι. έφυγαν άλλα πράγματα, αλλά λέω κατά πόσο έχω το μυαλό μου ότι το άγχος λένε, ένας βαθμός άγχους σε περιπτώσεις... Το κατάλαβα την ερώτηση. Εγώ απλώς δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν εξυπηρετεί ποτέ. Είναι φόβος. Εντάξει. Άλλο η εγκρήγορση, άλλο η συγκέντρωση, άλλο η προσοχή και άλλο άγχος. Είναι φόβος. Είναι φόβος ότι ή δεν θα γίνει κάτι στην ώρα του ή δεν θα γίνει καλά. Ή ότι κάποιος κινδυνεύει. Έχω άγχος για τα παιδιά μου, έχω άγχος για την υγεία μου, έχω άγχος για τα οικονομικά μου. Δεν μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό. Σας μίλησε ποτέ για το βιβλίο «The Zen of Tennis»? Το Zen of Tennis είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει ένας άνθρωπος που λέει αν έχετε άγχος για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, αυτό θα σας παρασύρει από το μόνο μέρος που χρειάζεται να είναι ο νου σας. Πού χρειάζεται να είναι ο νου σας? Στην μπάλα. Τίποτα άλλο. Αν έχεις οτιδήποτε άλλο στο νου σου εκτός από πού είναι η μπάλα, αυτό θα μειώσει το παιχνίδι σου.
Ότι δεν χρειάζεται, δηλαδή, το σκέφτομαι αν θα κερδίσω, αν δεν θα κερδίσω, τι ωραίο θα νιώθω αν κερδίζω, τι άσχημα θα νιώθω αν δεν κερδίζω. Δεν μπορεί να με βοηθήσει σε απολύτως τίποτα. Το μόνο που θα βοηθήσει είναι να προσέχω την μπάλα. Το ότι αν είμαι άνθρωπος που, όπως είπες, είναι στις ειδικές ανάγκες και να βοηθάω κόσμο, που δεν είναι ειδικές, όταν υπάρχει επίγουσες περιπτώσεις, πρέπει να έχω την πρέπει να έχω συγκέντρωση σε αυτό που κάνω. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Okay. Τώρα, ξέρω ότι αυτή η σκεπτομορφή υπάρχει πολύ στην κοινωνία. Απλώς πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ψευδαίσθηση. Και είναι επειδή οι άνθρωποι έχουν βιώσει την αδράνεια και έχουν βιώσει την υπερκινητικότητα. Αυτά στην γιόγκα τα λέμε τάμας, η αδράνεια, και ράγιας το άγχος, και δεν έχουν βιώσει μια τρίτη κατάσταση που είναι η απόλυτη επίγνωση χωρίς άγχος, χωρίς φόβο, μια κατάσταση δύναμης. Εντάξει. Τότε, επειδή δεν έχουμε βιώσει αυτό, θεωρούμε το άγχος καλύτερα από την αδράνεια. Και πιθανόν να είναι, σίγουρα είναι. Okay. Απλώς υπάρχει μια ανώτερη κατάσταση που αυτό είναι μία εσωτερική ηρεμία με απόλυτη επίγνωση των πραγμάτων, μία ετοιμότητα, όπως η γάτα δεν έχει άγχος, αλλά σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να πηδάει. Είναι πάντα έτοιμη να πηδάει, χωρίς να κάθεται αγχωμένη εκεί μήπως πρέπει να πηδάω αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε. Δεν κάθεται αγχωμένη. Ναι. Okay. Απλώς όταν χρειάζεται, πηδάει. Εντάξει. Με αυτή την. Εκεί σου καλύτερα έχει πρόβλημα. Μπορεί να έχει πρόβλημα. Εντάξει. Καλά, άλλο αυτό, μην μπούμε στις γάτες τώρα. Σας έδωσα ένα παράδειγμα ότι χρειάζεται άλλο η επίγνωση, η ετοιμότητα και άλλο το άγχος. Εντάξει, το άγχος περιέχει φόβος. Εντάξει. Κινδυνεύω από το κοτσομπολιό στο χώρο της εργασίας. Η αξία μου εξαιτιέται απάνω από τα επιτεύγματά μου και την γνώμη των άλλων για τα επιτεύγματά μου. Πρέπει να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους. Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεπιθήσεις και απαντήσεις μπορεί να είναι. Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σημάδι δίπλα από τις πεπιθήσεις, αλήθειες που σας αντιπροσωπεύουν ή σας ανακουφίζουν και τις οποίες θέλετε να δυναμώσετε στο υποσυνείδητο. Αν κάνετε εμψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις, βάλτε την λέξη «επειδή» μπροστά. Αν κάνω αυτό που αγαπάω, το σύμπαν θα με φροντίζει. Τώρα, αν θέλετε να δυναμώσετε αυτό, σημειώστε αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό και για μένα είναι αλήθεια. Αν κάνω αυτό που κάνω με αγάπη, το σύμπαν πάντα θα με φροντίζει. Θέλω να είμαι πάντα εντάξει στις συναλλαγές μου, δηλαδή να είμαι ευχαριστημένος αν είμαι από την άλλη πλευρά της συναλλαγής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ό,τι κάνουμε στην ζωή. Αν είμαι εργαζόμενος, να ήμουν χαρούμενος, να είμαι ο εργοδότης μου. Γιατί πράγματι το δίνω μία ποιότητα. Αν είμαι εργοδότης, να ήμουν χαρούμενος, να είμαι ο εργαζόμενος. Γιατί είμαι εντάξει και δίκαιος μαζί του. Αν είμαι δικηγόρος, να είμαι χαρούμενος, να είμαι ο πελάτης μου ή ο γιατρός, γιατί πράγματι το ζητάω μια σωστή αμοιβή και όχι ένα εκβιασμό επειδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο για αυτό που τον προσφέρω. Εντάξει. Τότε να ήμουν ευχαριστημένος, να είμαι από την άλλη πλευρά της κάθε ανταλλαγής που κάνω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν είμαι εντάξει με την συνείδησή μου, όλα θα μου έρχονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σύμπαν πάντα μου δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζομαι
να μάθω το επόμενο μάθημά μου. Καμία φορά το μάθημα θα είναι να είμαι καλά με τα πράγματα όπως είναι. Άλλες φορές θα είναι να αλλάξω τα πράγματα και άλλες να επικοινωνήσω πιο αποτελεσματικά σχετικά με τις ανάγκες μου. Ζω σε ένα δίκαιο σύμπαν. Δημιουργώ την πραγματικότητά μου με κάρμα, τις επιλογές μου σαν ψυχή και το καθρέφτισμα των υποσυνείδητων πεπιθήσεών μου. Η αξία μου και η ασφάλεια μου είναι εντελώς ανεξάρτητες από την γνώμη των άλλων, το μισθό μου, την επαγγελματική θέση μου και την συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω μου. Η αξία μου είναι δεδομένη. Το μόνο που ζητιέται από μένα είναι να κάνω το καλύτερο που μπορώ με αγάπη και συνέπεια. Εφόσον έχω κάνει αυτό, το αποτέλεσμα δεν έχει καμία σημασία, είναι απλώς ευκαιρίες για εξέλιξη. Η ηρεμία και η διάβγεια με βοηθούν πολύ περισσότερο από το άγχος. Η εργασία μου δεν είναι η πηγή αξίας και ασφάλειας, αλλά ευκαιρία να προσφέρω και να δημιουργήσω. Το σύμπαν αναγνωρίζει και επιστρέφει την αξία και την αγάπη που δίνω. Εντάξει. Τώρα, αν θέλουμε να εκφράσουμε αυτό σαν ψυχωτικές ερωτήσεις, ας διαβάσουμε αυτές τις ψυχωτικές ερωτήσεις και μετά κάνουμε την άσκηση εξισορρόπησης με ψυχωτικές ερωτήσεις. Ότι σημειώστε τις ψυχωτικές ερωτήσεις που σας ταιριάζουν και αν προλαβαίνετε, γράψτε δεξιά μερικές απαντήσεις. Γιατί κάνω αυτό με αγάπη και πληρώνω με θαυμάσια γι' αυτό? Ποιες είναι οι μερικές απαντήσεις? Γιατί κάνω αυτό που κάνω με αγάπη και πληρώνω με γι' αυτό? Υπάρχει καμία απάντηση? Ναι, γιατί το αγαπώ πολύ και με κάνει και εκφράζω έτσι όλο. Okay. Επειδή το αγαπώ και εκφράζει αυτό που είμαι. Γιατί κάνω αυτό που κάνω με αγάπη και το σύμπαν με πληρώνει, με, πώς λέγεται εδώ, και πληρώνω με θαυμάσια γι' αυτό. Τώρα προσέξτε, η εμψυχωτική ερώτηση είναι μια επιβεβαίωση που περιγράφει μια κατάσταση που δεν είναι ακόμα μια πραγματικότητα και ζητιέται από εσάς να απαντήσετε γιατί αυτό μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Ότι μην περιορίζεστε από αυτό που βιώνετε τώρα, να μπορείτε να συλλάβετε πώς αυτό μπορεί να είναι πράγματι μια έγκυρη πραγματικότητα. Και το ξαναρωτάω, γιατί κάνω αυτό που αγαπάω και πληρώνω με θαυμάσια γι' αυτό? Μιλάμε για κάτι που θα γίνει στην ζωή σας. Γιατί μπορεί να γίνει? Ό,τι σπέρνω θερίζω. Okay. Δίνοντας σπέρνω. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει η πραγματικότητά σας? Γιατί είμαι μια έκφραση του Θεού και μπορώ να το υλοποιήσω. Okay. Είμαι μια έκφραση του Θεού και μπορώ να υλοποιήσω αυτό. Άλλο. Ναι. Το αξίζω. Το αξίζω. Όπως είμαι. Όπως είμαι. Okay. Άλλη απάντηση σε αυτό? Okay. Γιατί η εργασία μου είναι εξαιρετικά ικανοποιητική, ευχάριστη για μένα? Γιατί είναι το χόμπι μου. Είναι το χόμπι μου. Okay, ναι. Γιατί αποτελεί πρόκληση. Είναι μια πρόκληση. Πολύ ωραία. Άλλο. Ναι. Ναι. Γιατί το κάνω με αγάπη. Γιατί το κάνω με αγάπη. Ναι. Γιατί με διασκεδάζω. Είναι μια διασκέδαση. Οκ, okay, συγκεντρώνομαι σε αυτό. Γιατί με βλέπω να βελτιώνομαι συνέχεια. Βελτιώνομαι μέσα από αυτό. Γιατί έχω ελευθερία και δεν έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου ή κάτω από το κεφάλι μου. Γιατί έχω ελευθερία και δεν έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου. Και κάτω από το κεφάλι. Οκ. Αναφερθεί νωρίτερα ότι ο λόγος, ο ρόλος της εργασίας στην ζωή μας ήταν η δημιουργία. Αλλά μέλεσα να πω ότι και είναι πεδίο μάθησης. Ότι σαν ψυχή και δημιουργώ, αλλά και μαθαίνω μέσα από κάθε μορφή εργασίας. Εντάξει. Γιατί είμαι τόσο τυχερός που έχω την εργασία ή την αποσχόληση που κάνω. Τώρα φανταστείτε τώρα
μία μελλοντική πραγματικότητα που νιώθετε αυτό. Γιατί έχετε το δικαίωμα να έχετε αυτό? Γιατί έχουμε σε επαφή με ανθρώπους που μου αρέσουν. Okay. Έχουμε σε επαφή με ανθρώπους που μου αρέσουν. Ωραία. Γιατί το αξίζω. Άλλο. Γιατί έχω συμπεριφερθεί στη ζωή μου σωστά. Okay. Έχω συμπεριφερθεί σωστά, ηθικά, και το φυσικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Εντάξει. Γιατί εκφράζω αυτό που πραγματικά είμαι και πληρώνω με θαυμάσια για αυτό που κάνω. Γιατί ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Είναι η ώρα μου. Να πληρώνουμε καλά. Κάποιος μου είπε χθες, έναν άνθρωπο που μέσα αυτή την κρίση έχει ανοίξει 4-5 σουβλαδίκι. Πώς θα κάνω. Τσιτζίδικα. Εκεί που δεν μπορεί κανένας, αυτός δημιουργεί ένα μετά από το άλλο και όλα πάνε πολύ καλά. Είναι μια στάση ζωής, παιδιά. Είναι μια στάση. Αυτός δεν κολώνει, δεν λέει υπάρχει οικονομική κρίση. Να ανοίξουμε ένα άλλο. Και φαίνεται ότι τρώνε πολύ σουβλάκι τελευταία, φαίνεται. Είναι φτηνό. Αντεκατεστεί το φαγητό, ξέρω εγώ. Θα δούμε πού θα πάει η υγεία σιγά σιγά, αλλά... Γιατί είμαι τόσο πολύτιμος στους ανθρώπους. Επειδή τους αγαπάω. Διότι όπου μπορώ τους βοηθώ. Γιατί όπου μπορώ να τους βοηθάω. Τους βοηθώ. Γιατί είμαι έκφραση του Θεού. Είμαι έκφραση του Θεού. Γιατί είστε τόσο πολύτιμοι. Είμαστε μοναδικοί. Okay, πέστε μου κάτι. Τι έχετε να προσφέρετε, είναι κάτι που σας κυνηγάω κάθε εβδομάδα. Τι έχετε να προσφέρετε στον συνάνθρωπό σας που ομορφαίνει την ζωή του. Το ριβάς έχει να προσφέρει τις σοκολάτες αυτή τη στιγμή που γλυκένει την ζωή των ανθρώπων. Μπορεί να είναι κάτι εντολώς υλικό, κάτι συναισθηματικό, ό,τι θέλετε. Τι έχετε να προσφέρετε. Human. Okay. Δυνατότητα εκπαίδευσης και αύξηση του ασυδήματος. Άλλο. Κατανόηση. Ένα αυτή να τους ακούει. Αν είναι 2-3 και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, ας πούμε, 4-5. Πες, από 2-3 πήγε 4-5. Πες 2 τουλάχιστον. Δεν μπορώ, φοβάμαι και δεν ξέρω γιατί. Δεν θα περιοριστείς σε αυτά. Πες ένα. Okay, να μεταφέρω πληροφορίες. Πολύ ωραία. Okay. Τι έχετε να προσφέρετε. Όλοι έχετε κάτι να προσφέρετε. Να προσεύχομαι για άλλους. Να προσεύχομαι. Πάρα πολύ ωραία. Θετικούς οραματισμούς για... Θετικούς οραματισμούς για το σύνολο. Πολύ ωραίο. Γιώργο. Φιλία. Φιλία. Πολύ όμορφο. Εθελοντισμός. Υπηρεσία. Άλλο. Ποιος δεν έχει μιλήσει. Αγάπη. Ναι. Αγάπη. Μουσική. Μουσική, τι ωραίο. Ομορφαίνει τον κόσμο. Πώς σε λένε. Μαριάννα. Εθελοντισμός. Okay. Ποιος δεν είπε, Γιάννη. Α? Μαθήματα γιόγκα. Είναι κάποιος που δεν είπε. Ναι. Καλή διάθεση. Καλή διάθεση. Okay. Δηλαδή, μπείτε στο δώσιμο στην ζωή σας. Σίγουρα το σύμπαν θα γυρίσει αυτή την ενέργεια θετικά προς εσάς. Εντάξει. Δώστε. Ό,τι, το χαμόγελο, όπως είπατε, την αγάπη, τη μουσική, ό,τι μπορεί να είναι. Εντάξει. Η καλή κουβέντα. Καλή κουβέντα. Πολύ ωραία. Γιατί αγαπάω αυτό που κάνω, νομίζω το καλύψουμε αυτό. Γιατί έχω το θάρρος να κάνω αυτό που αγαπάω και να δέχομαι την αμοιβή που μου αξίζει. Είστε έτοιμοι να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Okay. Γιατί έχω τόση αυτοπεποίθηση για την εργασία. Είναι κανένας που χρειάζεται περισσότερη αυτοπεποίθηση. Okay, τότε θα κάνετε την άσκηση εξισορρόπησης ή τον κώδικα
η αυξημένη αυτοπεποίθηση σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Γιατί έρχονται οι ευκαιρίες σε μένα τόσο εύκολα και τόσο συχνά? Καταρχήν, πόσοι ήδη βιώνετε αυτό? Ήδη το βιώνετε. Και από εσάς που δεν το βιώνετε ακόμα, γιατί είναι φυσικό να το βιώσετε, ότι έρχονται ευκαιρίες σε εσάς τόσο εύκολα? Για ποιο λόγο αυτό είναι μια φυσική κατάσταση? Γιατί είμαι αγαπητή στο σύμπαν. Είσαι αγαπητή στο σύμπαν, όπως είσαι. Γιατί δημιουργώ θετικές σκεπτομορφές και έλκω... Δημιουργώ θετικές σκεπτομορφές. Σταθμό του σύμπαν. Συντονίζουμε με το θετικό... Ποιο σταθμό είναι, 92 ακόμα? Το ξέρω. Το 528. Συντονίζουμε με το θετικό σταθμό του σύμπαν. Άλλο. Πάμε. Γιατί τα ταλέντα μου αναγνωρίζονται στον χώρο της εργασίας μου και αμείβονται καλά. Τώρα, είναι κανένας που βιώνει αυτό τώρα? Πολύ ωραία, Και γιατί είναι φυσικό να το βιώσουμε? Όσοι δεν το βιώνετε ακόμα, γιατί θα είναι φυσικό να το βιώσετε? Ότι αναγνωρίζονται τα ταλέντα σας και αμείβονται, σωστά. Γιατί είναι μια σωστή φυσική κατάσταση. Γιατί αυτό που κάνω το αγαπάω, το κάνω με αξίες και με σεβασμό. Και το αγαπάω και το κάνω με αξία και σεβασμό. Και δίνω το δηλαδή, αυτό είναι η φυσική κατάσταση της ψυχής. Ο μόνος λόγος να μην υπάρχει αυτό, νομίζω όπως είπαμε στο πρώτο μάθημα, είναι ή υποσυνείδητα το εμποδίζω, νομίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι, ή ότι δεν το αξίζω, ή ότι δεν μπορεί να γίνει, ή ο ανώτερος αυτός μου έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτή την εμπειρία για την εξέλιξή μας. Και ότι ίσως έχουμε να μάθουμε να συμφιλειωθούμε με αυτό, να το δεχτούμε, και έχοντας μάθει να το δεχτούμε, τότε να μην το χρειαζόμαστε πια σαν πεδίο μάθησης. Τότε, αν δεν βιώνετε αυτό, αν δεν βιώνετε ότι τα ταλέντα σας αναγνωρίζονται όχι μόνο στο χώρο της εργασίας, αλλά από το σύμπαν το ίδιο, και ότι δεν σας φέρνει πίσω αυτό που πραγματικά αξίζει το ταλέντο σας, η ικανότητά σας, δείτε, υπάρχουν υποσυνείδητα εμπόδια, έχω σκέψεις που εμποδίζουν αυτό το φυσικό, γιατί αυτό είναι το φυσικό, το ανεμπόδιστο. Δηλαδή, αν υπάρχει εμπόδιο ή από το υποσυνείδητο ή μια απόφαση ψυχής είναι προσωρινά να βιώσουμε κάτι. Γιατί είμαι σε ειρήνη με την ζωή μου? Πόσοι είστε σε ειρήνη με την ζωή σας? Πόσοι θέλετε να είστε σε πιο πολύ ειρήνη με την ζωή σας? Τι χρειάζεται να κάνετε για να είστε πιο πολύ συμφιλειωμένοι, σε ειρήνη, με αποδοχή για την ζωή σας? Να δείξω αποδοχή και εμπιστοσύνη σε αυτά που... Να έχω περισσότερη αποδοχή και εμπιστοσύνη σε αυτά που έρχονται. Άλλο. Τι άλλο χρειάζεται να κάνω? Προβληματίζει λίγο ο Βενιζέλος εμένα. Τι λέει? Τι? Μην τον αφήνεις μέσα στο μυαλό σου. Ας τον απέξω από το μυαλό σου. Έχεις τον Βενιζέλο μέσα στο μυαλό σου. Ας τον κάνω τον. Έγινε το πολιτικό κόμμα ποτάμι και τώρα ο Πάγκελος με τον Βενιζέλο φτιάξανε τον υποπόταμο. Καλό αυτό. Άρα μπορείς να βοηθάς με αστεία. Ναι, το κάποιος το είπε, είναι βάλσαμο. Και κάποιος είχε πει την άλλη φορά ότι το γέλιο δημιουργεί απίστευτες καταστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Ο Κώστας κάνει ομάδα γέλιο κάθε Παρασκευή. Ναι. Μπορείτε να έρθετε και να γελάσετε για μισή ώρα. Στις 8 πρέπει να σταματήσετε όμως. Εντάξει.
Δηλαδή την άλλη Παρασκευή δεν γελάμε καθόλου. Όχι, όχι. Γελάτε όλη την εβδομάδα. Γιατί είμαι τόσο δυνατός. Okay. Γιατί είστε τόσο δυνατοί. Είμαστε εκφράσεις του Θείου. Γιατί είστε τόσο δυνατοί. Είναι φυσιολογικό. Όλοι είμαστε δυνατοί. Είναι η φύση μας. Άλλο. Έχουμε την αγάπη και την προστασία του Θεού. Έχουμε την αγάπη και η προστασία του Θεού. Έχω το Θεό μέσα μας. Έχουμε το Θεό μέσα μας. Πιστεύω σε αυτό που έχω μέσα μου. Πόσοι έχετε ξεπεράσει πολλά πράγματα στην ζωή σας. Αυτό δεν δείχνει ότι είστε δυνατοί. Ανεξάρτητα από το Θεό, ανεξάρτητα από το Πνεύμα. Έχετε αντιμετωπίσει και έχετε ξεπεράσει τόσο πράγματα. Έχετε την απόδειξη της δύναμης που υπάρχει μέσα σας. Και σηκώσατε όλο το χέρι τώρα. Σηκώσατε όλο το χέρι. Γιατί αγαπάω αυτό που κάνω και κάνω αυτό που αγαπάω, εντάξει το έπαιμε αυτό. Γιατί οι στόχοι μου πραγματοποιούνται τόσο γρήγορα. Πώς βλέπετε αυτό, ότι οι στόχοι σας πραγματοποιούνται γρήγορα. Πλέον, ναι. Είμαστε σε μια εποχή που η ενέργεια λειτουργεί πιο γρήγορα. Που σημαίνει ότι οι θετικές σκέψεις πιο γρήγορα πραγματοποιούνται, αλλά και οι αρνητικές. Και το κάρμα δεν χρειάζεται ενσαρκώσεις πια. Να γυρίσει και σε μία ώρα μπορεί να γυρίσει το αποτέλεσμα των σκέψεων και πράξεων μας. Είμαστε σε μία εποχή που η επιστροφή, αν θέλετε, του τρόπου σκέψης και ενέργειά μας λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα από παλιά. Okay. Γιατί αισθάνομαι άνετα ζητώντας αυτό που θεωρώ δίκαιο. Είναι κάποιος εδώ που δυσκολεύεται να ζητάει το δίκαιο του. Okay. Τι μας εμποδίζει εδώ. Γιατί αυτό είναι ένα από τα μαθήματα. Μπορεί να έχετε επιλέξει σαν ψυχές να μην παίρνετε το δίκαιο σας ή να μην είναι αυτονόητο επειδή έχετε να μάθετε το αυτοσεβασμό και να το ζητήσετε, το καθορισμό όριων και να ζητήσετε αυτό που πιστεύετε ότι είναι το δίκαιο για σας. Πού είναι το εμπόδιο εδώ. Okay. Φόβος της σύγκρουσης. Ένα μεγάλο εμπόδιο του να ζητάω το δίκαιο. Άλλο. Αίσθημα χαμηλής αξίας. Okay. Δεν εκτιμάω αρκετά τον εαυτό μου για να ζητάω. Άλλο. Η λαθασμένη πεποίθηση ότι τελικά δεν το δικαιούμαι. Ένα παιδί ό,τι δεν παίρνει προγραμματίζεται ότι δεν το αξίζει. Καταλάβετε. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το αξίζω, αλλά οι άλλοι δεν είναι σε θέση να μου το δώσουν αυτό. Ο φόβος της τιμωρίας από το Θεό. Okay, φόβος της τιμωρίας, αν ζητάω, okay, και αυτό από το Θεό. Ναι. Δέκα πόσα? Τρακτέρ. Τρακτέρ. Ή δέκα, ξέρω εγώ, μπαλίτσες. Ή δέκα σοκολάτες. Ναι, αλλά δεν υπάρχει λόγο να έχει. Δεν χρειάζεται δέκα. Όχι. Ωραία. Αλλά όμως θέλει και τα δέκα. Ναι. Τι κάνει. Μαθαίνει ότι μπορεί να έχει, δεν μπορεί να έχει πάντα ό,τι θέλει. Ωραία. Και μαθαίνει, επίσης είναι σημαντικό όταν το εκφράζουμε αυτό, να εξηγήσουμε γιατί και να εξηγήσουμε ότι αγαπάμε το παιδί και το περιορισμό των τρακτέρ ή τις σοκολάτες δεν έχει σχέση με την αγάπη ή την αξία του. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό κάθε φορά. Και σε αγαπάω και αξίζεις, αλλά απλώς δεν το χρειάζεσαι. Εντάξει. Γιατί νιώθω ασφαλής να πετύχω. Είναι κανένας που νιώθει ανασφάλεια να πετύχει. Και τι μπορεί να κάνει αυτό. Τι κίνδυνος υπάρχει στην επιτυχία. Εμείς κάνουμε σαμποτάζ, αλλά τι είναι ο κίνδυνος που υπάρχει μέσα στην επιτυχία. Γιατί η επιτυχία έχει κίνδυνο. Αύξηση ευθυνών ή
αύξηση ευθυνών. Άλλο, τι κίνδυνο υπάρχει μέσα στην επιτυχία? Okay. Αν ανεβαίνεις ψηλά, μπορείς να πέσεις. Αν είσαι κάτω-κάτω, δεν πέφτεις, είσαι εντάξει εκεί. Όσο πετυχαίνεις, τόσο περισσότερο. Οκ, okay, τότε θα μπω σε ένα ατέλειωτο κύκλο αναζητώντας κάτι περισσότερο. Άλλο. Ότι μπορεί να χάσεις κάτι που να μην μπορείς να γυρίσεις πίσω. Οκ, okay, σε αυτή την επιτυχία μπορεί να χάσω κάτι άλλο. Okay. Ναι. Okay, είναι μια αλλαγή και νιώθω ανασφάλεια στην αλλαγή. Okay. Αυτό όμως θα θέλετε να το εξετάσετε, γιατί οποιοδήποτε φόβο επιτυχίας θα λειτουργήσει σαν υποσυνείδητο εμπόδιο στο να πετύχετε αυτό που θέλετε. Τώρα είχα αναφερθεί, Γιώργο, έχεις τα δύο βιβλία που πήρες? Είχα αναφερθεί σε κάποια βιβλία, το άλλο θέλω να δείξω, κάποια βιβλία να πάρετε για το σεμινάριο αυτό. Το ένα είναι αντιμετωπίζοντας δύσκολες εποχές, το πράσινο αυτό που έχει όλες τις τεχνικές. Αλλά αυτό είναι ένας οδηγός, αυτό είναι αντιμετωπίζοντας δύσκολες εποχές, εντάξει. Και το άλλο είναι αυτό, 25 τρόποι να πραγματοποιήσετε την ιδανική ζωή σας, που είναι ένας οδηγός πώς μπορείτε μεθοδικά να πραγματοποιήσετε, ευχαριστώ πολύ, του στόχου σας. Ότι έχετε στο νου σας και είπαμε ότι εφόσον παρακολουθείτε αυτό το σεμινάριο, παρόλο που είναι 15 ευρώ, θα είναι 10 ευρώ για εσάς. Εντάξει. Γιατί εκτιμώ τόσο την εργασία που κάνω, εντάξει, γιατί νιώθω τόσο άνετο σε σχέση με τις ευθύνες μου, με ανθρώπους, αρμοδιότητες, τα οικονομικά, την υγεία, την εργασία, τα έργα, τους στόχους στην ζωή μου. Εντάξει. Okay. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε ή να προσθέσετε στο θέμα της αποσχόλησης ή της εργασίας. Ναι. Έχει να κάνει όταν στην εργασία βλέπετε πολύ και κάποιος λόγω προσωπικότητας, λόγω βιωμάτων του διαιωματή, όχι παρακολουθεί ή εμποδίζει την εξέλιξη ενός πρόσφυγης, όχι συνειδητά και χωρίς κακή πρόθεση. Κάποιος εμποδίζει την πρόοδό μας σε κάποια εργασία. Την πρόοδο του project. Είναι ομαδική ιδιότητα. Έχουμε ένα κοινό project να κάνουμε και ένα εμποδίζει. Ναι. Και δεν το κάνει ούτε από κακή πρόθεση, ούτε συνειδητά. Ναι. Απλά έτσι λειτουργεί. Ναι. Εκεί πώς το διαχειριζόμαστε? Εγώ μήνυμα. Εγώ μήνυμα. Έχω άγχος για το αποτέλεσμα, έχω άγχος να προχωρήσουμε και χρειάζομαι να με βοηθήσεις με αυτό το τρόπο. Πώς νιώθεις? Υπάρχει κάτι που μπορεί να σε βοηθήσω σε σχέση με αυτό? Δηλαδή πολύ συγκεκριμένα, αυτό που χρειάζεσαι για την μέρα αυτή θα μπορείς να το έχεις έτοιμο για την μέρα αυτή. Δεν ξέρω αν είναι θέμα προβλήματος επικοινωνίας ή πώς διαχειρίζεται, δηλαδή δεν είναι απειρία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Αυτό αφορά τον αυτόν. Εσύ έχεις επιλέξει. Όλη την ομάδα και ο συντονιστής που είναι από πάνω και δεν έχει επίγνωση τι γίνεται, ποιος κάνει τι. Εγώ μήνυμα. Εγώ μήνυμα. Χρειάζεται να μάθεις το εγώ μήνυμα, να το πεις στον υπεύθυνο, να το πεις στον άνθρωπο πρώτο καλύτερο και μετά αν χρειάζεται στον υπεύθυνο, εξηγώντας τι νιώθεις και τι χρειάζεσαι. Τι είναι αυτό που χρειάζεσαι από τον άνθρωπο αυτό, τι? Να κάνει μια σωστή στατιστική ανάλυση. Οκ, okay, χρειάζεσαι μια στατιστική ανάλυση. Μέχρι πότε το χρειάζεσαι, χθες? Οκ. Okay. Πότε είναι εφικτό να το έχεις? Τι είναι λογικό να πεις? Μπορείς να το έχεις μέχρι την Παρασκευή. Έχουμε κάνει τη συζήτηση, ετοιμάζει την ανάλυση, όμως η ανάλυση δεν είναι αξιόπιστη. Δηλαδή, θεατιστολόγος δεν είμαι, κάποια βασικά τα ξέρω. Οκ. Κάθεσαι με τον άνθρωπο και λες τώρα αυτό εδώ δεν μου φαίνεται. Τι συμβαίνει σε αυτό? Είμαστε στην τέταρτη ανάλυση αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω αν θα την πιστέψαμε την ανάλυση. Εκείνη το λέω. Άρα δεν τους έχει πρόσφυγμα. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω αν είναι απειρία. Αλλά ο επιβλέπων
δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιληφθεί ότι γίνονται συνέχεια λάθη στην ανάλυση. Και πλέον δεν μπορώ να κάνω εγώ την ανάλυση. Δηλαδή δεν έχω τη γνώση να κάνω την ανάλυση. Οκ, κάθεσαι μαζί του μέχρι να γίνει ή μιλάς με τον υπεύθυνο για το πρόβλημα. Τι άλλο μπορείς να κάνεις. Σκέφτηκα να μιλήσω με τον υπεύθυνο, αλλά δεν θέλω να. Ναι. Η συζήτηση είναι, θέλω η συζήτηση να είναι πρακτική, ότι έχουμε αυτό, χρειάζεται να κάνουμε αυτό. Δεν θέλω όμως να στείλω βέλη. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Επίσης, μπορείς να κάνεις ο πόνο και να ζητάς να φύγει από σένα ό,τι μπορεί να εμποδίζει αυτόν να κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή, ευχαριστώ για όλα τα μαθήματα που με έχεις δώσει μέχρι τώρα. Σε αγαπώ, με αγαπώ, σε ελευθερώνω από την ανάγκη να έχεις αυτή την δυσκολία για την εξέλιξή μου. Και ευχαριστώ τον Θεό που διέλει από μένα ό,τι μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό. Κατάλαβες, κάνοντας το Ho'oponopono. Οκ. Οκ, κάτι άλλο. Οκ, πάμε στην σελίδα 11. Και θα μάθουμε πώς να κάνουμε την εξισορρόπηση με εμψυχωτική ερώτηση. Α? Αν μπορείς. Okay. Η άσκηση της εξισορρόπησης των εμισφαίριων του εγκεφάλου με εμψυχωτικές ερωτήσεις. Τώρα, θα επιλέξετε ένα πράγμα που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Okay. Μπορεί να θέλετε να πραγματοποιήσετε μία εργασία που αγαπάτε πολύ ή μία εργασία που έχει πολλή ανταπόκριση. Και όλοι ανταποκρίνονται και έχετε μια καλή αμοιβή από αυτήν ή ότι το χαίρεστε, γιατί το χαίρεστε και θα είναι επιθυμητή σας πραγματικότητα, θα το θέτετε σαν ερώτημα γιατί είναι έτσι. Θα κοιτάξουμε κάποια παραδείγματα εδώ. Επιλέξετε μια ψυχωτική ερώτηση για να αξιοποιήσεις και να κάνεις την κατάσταση μια αισθητικής πεποίθησης ή αλήθειες παραδείγματος χάρη. Γιατί είμαι και νιώθω ασφαλή σε κάθε περίπτωση. Γιατί είμαι τόσο ευλογημένος και πλούσιος σε όλα. Γιατί έχω πάντα με ένα θαυματικό τρόπο όσα πράγματα χρειάζομαι. Γιατί νιώθω την ίδια αξία, ασφάλεια και ευτυχία με και χωρίς χρήματα. Γιατί μου αξίζει να τα έχω όλα. Γιατί έχω πίστη ότι πάντα θα έχω ό,τι πραγματικά χρειάζομαι. Και ό,τι άλλο θέλετε. Δηλαδή σκεφτείτε την πραγματικότητα που θέλετε να έχετε και ρωτήστε γιατί ήδη υπάρχει. Είναι κατανοητό. Ας ακούσουμε κάποια παραδείγματα από εσάς. Ποια είναι η εμψυχωτική ερώτηση που θα θέσετε. Okay. Γιατί έχω με ένα θαυμαρκικό τρόπο ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Okay. Άλλο, τι θα βάλετε. Γιατί κάθε μέρα παίρνω τις σωστές αποφάσεις πάνω στο Forex Trading. Πολύ ωραία. Γιατί κάθε μέρα παίρνω τις σωστές αποφάσεις σε σχέση με training. Με training. Ένα training. Άλλο. Γιατί πάντα είμαι οικονομικά ασφαλής. Γιατί πάντα είμαι οικονομικά ασφαλής. Πολύ ωραία. Άλλο. Γύρω. Okay, γιατί μπορώ πάντα να επεξέλθω σε ό,τι μου ζητηθεί στην δουλειά μου. Πολύ ωραία. Βάσο. Γιατί η πνευματική μου εξέλιξη συνοδεύει την οικονομική μου. Okay, γιατί η πνευματική μου εξέλιξη συνοδεύει την οικονομική μου άνεση. Δύναμη. Δύναμη. Okay. Γιάννη. Γιατί τα πράγματα μου έρχονται τόσο ευνοϊκά. Okay, γιατί τα πράγματα μου έρχονται τόσο ευνοϊκά. Κάποιος άλλος, ναι. Okay, το πολύ καλά μέσα. Okay. Γιατί κάνω αυτό που αγαπώ και πληρώνομαι πολύ καλά για αυτό. Okay. Okay. Το καταλάβετε. Okay. Και τι θα κάνουμε. Την ώρα που είστε έτσι με το δεξί χέρι από πάνω και το δεξί πόδι από πάνω θα ρωτήσετε αυτή την ερώτηση. Θα το θέσετε ξανά και ξανά. Και μετά θα σας πω, οκ, σταματήστε και δεκτείτε απαντήσεις. Και τότε θα μείνετε εκεί και θα έρχονται στο νου σας απαντήσεις που
που λένε, ναι, γίνεται αυτό για αυτούς τους λόγους. Γίνεται επειδή είμαι πνεύμα, γίνεται επειδή οι νόμοι του σύμπαντος λειτουργούν έτσι, επειδή έχω μια επαφή με μια ανώτερη δύναμη, ό,τι μπορεί να είναι αυτό, επειδή το αξίζω. Και δέχεστε εκεί μια σειρά από απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Μετά θα σας πω, okay, τώρα θέστε το ερώτημα ξανά και δεκτείτε απαντήσεις και ξανά θέσετε το ερώτημα και δεκτείτε απαντήσεις και θα περνάμε μία φάση που θέτουμε το ερώτημα και παίρνουμε απαντήσεις. Okay? Και έτσι θα πάρω, αυτή η σκέψη θα πάρει δύναμη μέσα στο μυαλό μας, γιατί δεν είναι απλώς μία επιβεβαίωση που λέμε έτσι είναι, θα αρχίσει να αποκτάει πόδια, θα αρχίσει να αποκτάει στήριξη από διάφορες απαντήσεις που έρχονται στο νου μας που εξηγούν βεβαίως μπορεί να γίνει αυτό και γιατί. Εντάξει. Στο δεύτερο στάδιο που βάζουμε το αριστερό πόδι από κάνω, πάνω και το αριστερό χέρι από πάνω, θα οραματιστούμε αυτή την επιθυμητή πραγματικότητα που έχετε θέσει όλοι με το ερώτημά σας σαν μία πραγματικότητα που βιώνετε. Εντάξει, είναι κατανοητό πώς θα το κάνουμε. Αυτό είναι η εξισορρόπηση με εμψυχωτική ερώτηση. Okay. Okay. Τότε, μπορείτε να καθίσετε ίσια. Είτε το βλέπετε ή το νιώθετε, το διαισθάνεστε, δεν πειράζει να το βλέπετε. Okay, καθίστε ίσια. Κλείστε τα μάτια σας. Okay. Πάρτε μερικές πιο βαθιές αναπνοές. Μία βαθιά εισπνοή. Λίγο κράτημα. Εκπνοή και χαλάρωση. Πάλι εισπνοή. Κράτημα. Εκπνοή και χαλάρωση, πάλι εισπνοή, κράτημα και εκπνοή και χαλάρωση. Τώρα βάλτε το δεξί αστράγγαλο απάνω στο αριστερό. Βάλτε το δεξί σας χέρι έξω με την παλάμη προς δεξιά. Το αριστερό από κάτω, εμπλέκονται τα δάκτυλα. Τα χέρια ίσια χαλαρά ή διπλωμένα χαλαρά. Χαλαρώστε εκεί, ηρεμήστε. Και αρχίστε να εκφράσετε την επιθυμητή σας πραγματικότητα σαν ερώτηση. Αυτό που θέλετε, ρωτήστε γιατί είναι έτσι, όπως το θέλετε. Και κάθε λίγο μπορείτε να ρωτήσετε αυτή την ερώτηση. Γιατί τα πράγματα είναι ακριβώς όπως θέλετε να είναι. Συνεχίστε να ρωτήσετε γιατί έχετε μία τόση όμορφη πραγματικότητα.
Και τώρα αρχίστε να δεχτείτε απαντήσεις. Έρχονται στο νου σας απαντήσεις, γιατί είναι εντελώς φυσικό και σωστό και ασφαλές να έχετε αυτή την επιθυμητή πραγματικότητα. Συνεχίστε να δεχτείτε λογικές και πνευματικές απαντήσεις που εξηγούν γιατί είναι φυσικό να έχετε την πραγματικότητα που θέλετε. Και λογικές και πνευματικές. Τώρα συνεχίστε με το να ρωτήσετε ξανά την ερώτηση και να δεχτείτε απαντήσεις και μετά να ξανά ρωτήσετε την ερώτηση και ξανά να δεχτείτε απαντήσεις. Η ερώτηση, γιατί είναι όλα τόσο καλά για σας, και οι απαντήσεις για το γιατί είναι φυσικό αυτό. Τώρα μπορείτε να βάλετε το αριστερό αστράγαλο επάνω στο δεξί και να μεταφέρετε το αριστερό χέρι από πάνω, τα χέρια απλωμένα ή διπλωμένα. Και τώρα οραματιστείτε την επιθυμητή σας πραγματικότητα στο παρόν, σαν έχει ήδη γίνει. Βιώστε την, ότι έχει γίνει αυτό που θέλετε. Και απολαύστε την. Νιώστε ευγνωμοσύνη και χαρά που βιώνετε την ιδανική σας πραγματικότητα. Νιώστε τυχεροί, ευλογημένοι, που έχετε ακριβώς αυτό που θέλετε. Okay. Τώρα φέρτε τα δάκτυλά σας μαζί, τις παλάμες μαζί και νιώστε ότι αδριώνεται μέσα σας η σιγουριά ότι αξίζετε και είναι ασφαλές να έχετε αυτή την πραγματικότητα.
εδιώνεται μέσα σας το βίωμα ότι ήδη την έχετε. Τώρα για το κώδικα, φέρτε τα δάκτυλα στην γέφυρα της μύτης και βιώστε πάλι την ιδανική σας πραγματικότητα, σαν ήδη υπάρχει, και χαίρεστε αυτήν. Τώρα στο λαιμό νιώστε αγάπη για τον εαυτό σας. Τώρα στο σαγόνι συνειδητοποιήστε ότι είστε πνεύμα με απεριόριστο δημιουργική δύναμη. Νιώστε αυτή την δύναμη, η δύναμη της δημιουργίας που υπάρχει μέσα σας. Τώρα στο κρόταφο νιώστε την αμετάκλητη αξία σας, ότι αξίζετε όλα τα καλά του κόσμου αυτού. Νιώστε αυτή την αξία. Τώρα στην γέφυρα της μύτης οραματιστείτε και βιώστε ξανά την επιθυμητή σας πραγματικότητα. Βιώστε ότι υπάρχει, έχει γίνει. Και απολαύστε την. Στο λαιμό νιώστε αγάπη για τον εαυτό σας. Στο σαγόνι νιώστε ξανά την δύναμη της δημιουργίας που υπάρχει μέσα σας. Το
φορές το κρόταφο. Νιώστε την αγάπη που έχετε για τον συνάνθρωπο και την επιθυμία σας να είναι καλά. Τώρα, στην διάφορα της μύτης, οραματιστείτε ξανά και βιώστε ότι ήδη έχει γίνει η αλλαγή στην ζωή σας και βιώνετε αυτό που θέλετε. Τώρα στο λαιμό, νιώστε έτσι σεβασμό και αγάπη για τον εαυτό σας. Στο σαγόνι, νιώστε πάλι την δύναμη που υπάρχει μέσα σας, της δημιουργίας. Τώρα στο κρόταφο και νιώστε το φως που υπάρχει μέσα σας. Τώρα φέρτε τις παλάμες στο στήθος και μείνετε σε αυτή την θέση ηρεμίας. Της στοργής και αγάπης για τον εαυτό σας. Και μία φορά ακόμα οραματιστείτε ή και βιώστε ότι ζείτε την ιδανική σας πραγματικότητα. Έχει γίνει πραγματικότητά σας και ότι την βιώνετε και νιώθετε ευγνωμοσύνη. Και χαίρεστε. Και βιώνετε ηρεμία.
Και μπορείτε σιγά σιγά να ολοκληρώσετε. Okay. Η εμψυχωτική ερώτηση είναι ένας τρόπος να βάλουμε πλάτες σε αυτό που θέλουμε να δυναμώσουμε, γιατί σκεφτόμαστε διάφορους λογικούς, πρακτικούς και πνευματικούς λόγους, γιατί είναι φυσικό, είναι λογικό, είναι ασφαλές, το αξίζουμε. Που να δημιουργηθεί αυτή η ιδανική πραγματικότητα. Και βέβαια ο οραματισμός και το βίωμα, ότι ήδη είναι, δημιουργεί την σκεπτομορφή, που αυτή η σκεπτομορφή σταδιακά γίνεται μια ενεργειακή μορφή και η ενεργειακή μορφή γίνεται μια υλική πραγματικότητα. Έτσι δημιουργείται ο υλικός κόσμος. Το να οραματιστώ καθημερινά και να βιώσω την αλλαγή που θέλω να γίνει σαν ήδη έχει γίνει, και με την εμψυχωτική ερώτηση, και μπορείτε να γράψετε όλους τους λόγους που είναι εντελώς φυσικό αυτό που θέλετε να γίνει, να γίνει, και βιώνοντας ότι έχει γίνει, είναι ένα πολύ δυνατό τρόπο να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε. Καμία ερώτηση? Ναι, με χάρη. Ο συνδυασμός της ψυχωτικής ερώτησης με την άσκηση εξισορρόπησης βοηθάει στο περισσότερο στο να εντυπωθεί μέσα μας καλύτερα η άσκηση? Είναι δύο ξεχωριστές τεχνικές. Η ψυχωτική ερώτηση δουλεύει όπως είναι και η εξισορρόπηση δουλεύει όπως είναι. Όταν το κάνουμε με τον τρόπο αυτό, βοηθάμε αυτές οι απαντήσεις και αυτή η επιβεβαίωση να περνάει πιο βαθιά μέσα στο υποσυνείδητο. Θα μπορέσουμε μόνο να σκεφτούμε μία επιβεβαίωση, μία αλήθεια ή ένα οραματισμό. Εγώ βρίσκω ότι με την βοήθεια της ερώτησης που κινητοποιεί το υποσυνείδητο να απαντάει την ερώτηση, γιατί είναι αυτό μια πραγματικότητα, το δυναμώνει. Υπάρχει πιθανότητα, κάνοντας τον οραματισμό, κάθε μέρα να υπάρχει και μια αλλαγή βελτιωμένη από τον οραματισμό, ή πρέπει να έχουμε αποφασίσει ποια θέλουμε να είναι η δυναμική μας πραγματικότητα? Όχι, είναι ρευστό. Είναι ρευστό. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, την επόμενη να σκεφτούμε. Μπορεί να αλλάξετε και στόχο. Να βάλουμε να προσθέσουμε ένα στοιχείο. Και διαφορετικό. Ίσως βιώνοντας ότι έχει ήδη γίνει, να το βαρεθείτε και να θέλετε κάτι άλλο. Τότε αφήστε το ελεύθερο. Ναι. Ναι. Καμία... Ναι. Έχουμε κάνει παλιότερα. Επειδή το άλλαζε συνέχεια, ξαφνικά στο μέλλον έζησε κάποια ζωή που ήταν συνεγελαγές και με κούρασε πάρα πολύ και λέω... Ναι. Δεν ξέρω αν είναι από αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι. Οκ, τότε μην τις κάνεις. Δεν ξέρω τι έχει να μάθει ο καθένας. Ναι. Μην φοβάται τις αλλαγές. Ναι. Ναι. Ή σταθεροποίηση. Δεν ξέρουμε τι μάθημα έχει κάθε ψυχή. Άλλο, καμία ερώτηση ή δυσκολία. Ναι. Όχι, δεν είναι ερώτηση δυσκολία. Θα ήθελα να ανακοινώσω κάτι πολύ ευχάριστο. Ναι. Μου αναφέρανε ότι κάποιος έχει ALS. Α, ναι. ALS, τη βάση και όχι ο συγγραφέας του θεραπευτικού κώδικα. Η διάγνωση μπήκε τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα έχει 2 χρόνια, τέλος πάντων. Και του δίνανε περίπου 1 μήνα ζωής ή λίγους μήνες. Αυτό τώρα πριν 2 εβδομάδες. Και είπα στην οικογένειά του για το θεραπευτικό κώδικα, τους δεν τους γνωρίζω, ελάχιστα. Ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να κάνει το θεραπευτικό κώδικα, το δίνανε οι συγγενείς του, η οικογένειά του. Και αυτή τη στιγμή του λένε ότι θα διασωληνωθεί, δεν διασωληνώθηκε. Είναι εκτός νοσοκομείου και είναι πάρα πολύ καλύτερα. Μέσα σε 2 εβδομάδες. Τι λες, πολύ ωραίο. Ακούσατε.
ένας άνθρωπος με ALS, που είναι πολύ σοβαρή αρρώστια, που έπρεπε να είναι σε νοσοκομείο, έχει βγει και είναι μια χαρά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει θεραπευτεί εντολώς. Δεν είναι ακόμα καλά, είναι ναι. καλύτερα. Ναι, είναι αρκετά καλύτερα, με το θεραπευτικό κώδικα. Μόνο με αυτό, χωρίς να έρθει εδώ, μόνο με το βιβλίο. Ναι, ναι. Okay. Κάτι άλλο που θέλετε να πείτε ή να ρωτήσετε. Okay. Το θέμα τώρα είναι να εφαρμόσετε αυτά στο σπίτι. Κάποιο συνδυασμό, όταν έχετε άγχος ή φόβο, κάντε το EFT. Όταν θέλετε να δυναμώσετε μία πεποίθηση, μπορείτε με την εξισορρόπηση όπως κάνουμε τώρα, με ή χωρίς εμψυχωτική ερώτηση ή και με τον κώδικα, μπορείτε να οραματιστείτε αυτό που θέλετε μέσα από τον κώδικα, και το οραματισμό μπορεί να γίνει και μόνο του ή μέσα στο κώδικα ή με κάποιο συνδυασμό. Αλλά δώστε 20 λεπτά κάθε πρωί. Δώστε 20 λεπτά. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Ναι. Παραπάνω βγαίνει, λέει. Ναι. Το να γίνει πρωί η εξισορρόπηση ή βράδυ είναι η διαφορά. Δεν νομίζω. Αρκεί να μην είστε κουρασμένοι και να χάνετε την συγκέντρωσή σας. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο ανοιχτό ή το υποσυνείδητο το πρωί, δεν ξέρω αν είναι φεύγει. Αν είναι πρωί-πρωί, 6 ώρα πριν από τις 6, ναι. Α, 6, όχι. Όταν αρχίζει. κανονικά είναι 4 το πρωί, αλλά για να μην σας ξαφνιάσω. Αλλά νομίζω όποτε το κάνετε είναι καλό. Ναι. Για τον κώδικα θέλω να πω. Θεωρητικά μετά τον κώδικα πρέπει να είσαι καλά. Δεν σηκώνεις κανονικά και κάνεις τη δραστηριότητα σου. Κανονικά ναι. Εκτός αν ο κώδικας κινητοποιεί κάποια διαδικασία αποφόρτησης που σου δυσκολεύει προσωρινά. Εσύ έχεις κάνει. Εσύ τι έχεις που σου κάνει να μείνει όσο καλά. Διάφορα. Τι. Ποικιλία. Θυμό, άγχος, πολλά. Και αυξάνεται με τον κώδικα. Είμαι χάλια μετά. Δηλαδή έτσι και το μίσο και τον κάνω το πρωί, πάει η μέρα όλη στράφη. Κατάλαβα. Παιδιά, μη μιλάτε. Είναι εντάξει όμως αυτό, δηλαδή να το υπομείνω. Δεν ξέρω πόσο καιρό. Δηλαδή αν δεν κάνεις το κώδικα δεν συμβαίνει. Με ή χωρίς τον κώδικα. Με τον κώδικα. Ναι, και αν δεν κάνεις τον κώδικα, τι κάνει, τι γίνεται. Είμαι λίγο καλύτερα με αυτή την άσχημη κατάσταση που ζω, ξέρω εγώ, μπορεί να έχω άγχος πολύ. Είμαι ελαφρώς λίγο καλύτερα. Δεν έχω δηλαδή και τη ζαλάδα και διάφορα άλλα θέματα που μου δημιουργεί τέλος πάντων. Τα συναισθήματα, ο θυμός και αυτά, έχεις ή δεν έχεις. Είναι λίγο πιο πεσμένα απλώς. Okay, εγώ θα πρότεινα μετά από το κώδικα να κάνεις EFT. Έτσι το κάνω. Ναι, και πάλι έχεις όλα αυτά. Ότι φαίνεται ότι χρειάζεται κάποια μορφή εκτόνισης. Και καλό ότι θα να κάνεις κάποια συνάντηση με κάποιο συντονιστή, γιατί υπάρχει κάποιο πόνο και θυμό μέσα σου που πρέπει να βγει. Και έτσι μπορεί να κάνεις ένα ραντεβού με κάποιο συντονιστή, να σε βοηθήσει να βγάλεις αυτό το πόνο και αυτό το θυμό και μετά να το δουλέψει. Γιατί τώρα βγαίνει λίγο-λίγο με το κώδικα, που είναι και αυτό εντάξει, αρκεί να το αντέχεις. Αλλά αν θέλεις μια βοήθεια, αυτό. Πάντως είναι νορμάλ. Απλώς εμένα μου βγαίνει λίγο-λίγο και τώρα που το κάναμε, έχω πονοκέφαλο. Έχεις κάποιο θυμό. Έχεις αδικηθεί, νιώθεις αδικία. Πολλά θέματα. Ναι. Θα πρέπει να δεις τι αδικία νιώθεις, τι παράπονο έχεις και τι θυμό έχεις. Θα θέλει κάποια εργασία με κάποιο συντονιστή. Ωραία, ωραία, ευχαριστώ. Απλά ήθελα να είμαι σίγουρη ότι τα συμβαίνει. 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 Θεραπευτική κρίση δεν λέγεται. Ναι, θεραπευτική κρίση. Τώρα όλο το πρόσωπο σου έχει γίνει μαύρο τώρα. Δεν είμαι χαλιά. Ωραία. Okay. Εντάξει, συνεχίζουμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά.